Οι διαδηλωτές στην Ιερισσό σχηματίζουν ανθρώπινη αλυσίδα για να συμπαρασταθούν στους διωκόμενους για τις κουριές. Σήμερα, χιλιάδες κάτοικοι της Σαλονικής Χαλκιδικής σχηματίσαμε ανθρώπινη αλυσίδα κατά μήκος του δρόμου Ιερισσού Γωματίου. Σε ένδειξη συμπαράστασης στους 370 διωκόμενους δικαστικά συμπατριώτες μας για την υπόθεση των σκουριών και για τις παράνομες μεθοδεύσεις που λαμβάνουν χώρα το τελευταίο διάστημα από επιχειρηματικούς και πολιτικούς κύκλους για τη συνέχιση της λειτουργίας των εξορίξεων στις σκουριές, χωρίς εφανώς να πληρεί η εταιρεία τις απαραίτητες δεσμεύσεις και υποχρεώσεις της. Το συλλαλητήριο διαμαρτυρίας στην Ιερισσό έγινε με αφορμή τις νέες κλήσεις πολιτών σε απολογία από την ανακρίτρια Χαλκιδικής, οι οποίοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν αυτή την εβδομάδα. Το ελληνικό κράτος, η ελληνική πολιτεία, δεν έχει κλείσει τα μεταλλεία τα οποία είναι τόσους αιώνες στη Μονική Χαλκιδική, αλλά μόνο το μεταλλείο και το νέο μεταλλείο που υπάρχει στις σκουριές, δηλαδή τις εξορίξεις χρυσού και χαλκού στις σκουριές, στον Κάκαβο. Τα μεταλλεία που βρίσκονται στις Μαύρες Πέτρες και στην Ολυμπιάδα, κανονικά βάσει νόμου συνεχίζουν να λειτουργούν. Αλλά η εταιρεία, για να μπορέσει να πιέσει τη σημερινή κυβέρνηση και τους ανθρώπους, έχει αφήσει εκατοντάδες εργαζόμενους στο δρόμο. Θα πρέπει αυτοί οι εργαζόμενοι, αυτοί οι συμπολίτες μας, να στραφούν εναντίον στην εταιρεία, τους οποίους τους άφησε άνεργους, και όχι απέναντι στους συμπατριώτες τους, οι οποίοι όλοι εμείς, το μοναδικό που ζητάμε, είναι να σώσουμε το περιβάλλον και να ζήσουμε αρμονικά μαζί. Η αίτηση της εταιρείας και των εργαζομένων να ανασταλεί η υπουργική απόφαση για πάυση των εργασιών συζητείται στις 2 Οκτωβρίου στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ενώ ο προεδρεύων του ΣΤΕ κάλεσε για την ερχόμενη Τρίτη σε ακρόαση τα εμπλεκόμενα μέρη.